Λοιπόν, αν δεν έχεις αντίρρηση, ξεκινάμε άμεσα. Βεβαίως, τι αντίρρηση να έχω. Όντως, όλες τα χαρτιά είναι έτοιμα από την περασμένη φορά. Ωραία, οπότε παίρνει υπογραφές και ξεκινάμε. Ναι, κανόνισε εσύ πότε θα υπογράψουμε. Εντάξει. Συνεργάτες, λοιπόν. Οκ. Δεν θα την αφήσουμε έτσι στη συμφωνία μας, θα το γιορτάσουμε. Ωραία. Το βράδυ να έρθετε από εδώ. Πες το και στον Νικόλα. Ωραία, θα έρθουμε μαζί. Ωραία. Θα σας περιμένω κάτι σε 9. Καλή μας αρχή. Καλή αρχή να. Ο Νικόλας τι λέει για όλο αυτό. Ο Νικόλας είναι μαζί μας. Χαίρεται πολύ για μας. Ναι. Νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ έτσι πιστεύω. Επιτέλους, μωρέ, θα κάνω κι εγώ κάτι να το στηρίξω. Να τον βοηθήσω να προχωρήσει όπως θέλει εκείνος. Θα δουλέψουμε μαζί και θα κάνουμε σπουδαία πράγματα. Έχω τρελή όρεξη για δουλειά. Δεν μπορώ να την καταλάβω την Εύα. Της κάνει πρόταση ένας τέτοιος άντρας και τον φτύνει. Άδειο σε ψυχή, έτσι δεν λένε. Τόσο καιρό έδειχνε ήρεμη. Τι την έπιασε τώρα ξαφνικά και το βάλε στα πόδια. Φαντάζομαι ότι τα συναισθήματα μερικές φορές είναι αστάθμητα. Τα συναισθήματά της για το Μάνο, λες. Μάλλον. Βέβαια, εγώ στο έχω πει πολλές φορές το Μάνο που μοιραβούμε μαζί σου. Ξέχνα το. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πια. Σε ευχαριστώ που με έφερες. Ευχήσου να έχουμε μαζί του μια πολύ καλή συνεργασία. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλα θα πάνε μια χαρά. Okay. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ σπίτι του. Να το πεις και στον Νικόλα, να. Μεθαύριο έχει και τη γιορτή του. Ωραία. Θα το γιορτάσουμε εδώ για τρούλους όπως το αξίζει. Ωραία.